Πολύ ξεχωριστό επεισόδιο το σημερινό. Αυτά που θα δείτε μετά δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι συμβαίνουν στην Ελλάδα. Έχουμε έρθει στο πραγματικά απίστευτο εργοστάσιο της Καλπάκ, λίγο έξω από την Αθήνα. Εδώ κατασκευάζονται όλοι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες της εταιρείας. Αλλά ο τρόπος, η μεθοδολογία, τα μυαλά των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ και ασχολούνται με όλη τη γραμμή παραγωγής είναι πολύ μπροστά. Φοβερή τεχνολογία, ρομπότ που κάνουν όλες τις εργασίες, δικτύωση, κακός χαμός. Μην σας καθυστερώ, πάμε να κάνουμε την ξενάγηση. Θα πάθετε πλάκα με αυτά που έχω δει εγώ όση ώρα είμαι εδώ. Το χαμόγελο έχει φτάσει μέχρι εδώ. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την ξενάγηση στο εργοστάσιο της Καλπάκ, αλλά δεν την κάνω μόνος μου. Έχω εδώ πέρα δίπλα μου τον κύριο Κωνσταντινίδη, Κωστής. Ευχαριστώ. Α, έτσι. Νομίζω ότι είναι η εποχή που μπουνιά. Ο οποίος θα μας βοηθήσει σε αυτή την ξενάγηση. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Σε καλωσορίζω. Πολύ χαρά να σου δείξω αυτό το νέο εργοστάσιο μας. Τη χαρά τη βλέπω στο πρόσωπό σου από την ώρα που ήρθαμε. Αυτή τη χαρά και αυτή την αίσθηση που μου μετέφεραν τα παιδιά εδώ πέρα να τη μεταφέρουμε και σε εσάς για να καταλάβετε ότι πρώτον αυτά τα προϊόντα που θα πάρετε από την Καλπάκ όσοι πάρετε είναι state of the art, αλλά το βασικό δεν είναι μόνο τα προϊόντα, είναι η εμπειρία και το η προϊόν είναι που είναι το αποτέλεσμα αυτού που έχουμε μέσα μας ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, εγώ θέλω να σου καλωσορίσω στο εργοστάσιο των ιδεών. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις ιδέες. Καλές, κακές, άσχημες, έξυπνες, χαζές. Όλο αυτό που θα δούμε σήμερα είναι μια σύνθεση όλων αυτών των ιδεών. Πόσα χρόνια είναι η εταιρεία? Ξεκίνησε το 1976. Τώρα είναι οικογενειακή επιχείρηση. Πριν ήταν από την BP. Έχουμε βάλει αυτό το νέο DNA. Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις, δηλαδή αυτή η αλλαγή νοοτροπίας ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2010-2011, όταν εμείς αποφασίσαμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε σε αυτή την εταιρεία. Θέλω να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Να δούμε το κάτι παραπάνω, λοιπόν. Ωραία, σε καλωσορίζω τώρα λοιπόν στα νέα γραφεία της Καλπάκ. Εδώ έχω και άλλα καινούργια πράγματα να σου δείξω. Είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Τι κάναμε λοιπόν? Μπήκαμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως λέμε. Αυτό τι είναι, είπαμε, είναι ο συνδυασμός του artificial intelligence, τον έξυπνο ρομπότ, με τους έξυπνους ανθρώπους. Αυτά πρέπει να συνδυάσουμε. Με ένα έξυπνο, θεωρώ και εγώ, τρόπο, ότι προσπαθούσαμε να το παρουσιάσουμε εδώ πέρα στα γραφεία μας. Εδώ είναι το πρώτο κομμάτι, στο οποίο παρουσιάζουμε τα προϊόντα που παράγουν τα έξυπνα ρομπότ, όπως είναι ο συλλέκτης Prisma, το boiler του X-Flow, ο συλλέκτης ο Mark 4, ο Mark 5 ο καινούριος και το Mark 4 που σας παρουσιάζουμε, το οποίο το ξέρει η ελληνική αγορά εδώ και καιρό. Ήρθαμε λοιπόν να πάρουμε τα ίδια υλικά, όπως είναι αλουμίνιο, χαλκός, γυαλί. Τα δώσαμε λοιπόν σε καλλιτέχνες και κάναμε ένα διαγωνισμό. Λοιπόν, με θέμα άνθρωπος και ήλιος. Η τέχνη είναι ο σταθμός στο οποίο παρουσιάζεται η πραγματική δημιουργικότητα του ανθρώπινου πνεύματος. Και αυτό είναι το έργο που βραβεύσαμε. Αυτό είναι που βραβεύσαμε εμείς. Ναι, εγώ και ο αδερφός μου αποφασίσαμε ότι αυτό ήταν το βραβείο, θα φέρει το πρώτο βραβείο. Και το εκθέσαμε ακριβώς δίπλα, να δείξουμε αυτή τη σύνδεση αυτών των δύο, του ανθρώπου και των ρομπότ. Το επόμενο κομμάτι είναι η κληρονομιά μας. Από εδώ που ξεκινήσατε. Από εδώ ξεκινήσαμε. Αυτό είναι πραγματικά είναι ο πρώτος υπολογιστής που δείχνει την απόδοση του ηλιακού συλλέκτη. Καταλαβαίνεις, δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα, ούτε υπολογιστές. Ναι, ήταν γι' αυτό και το μέγεθός του, όπως βλέπεις, είναι αρκετά μεγάλο. Αλλά ήταν ο πρώτος που έβγαζε αποδόσεις ηλιακών συλλέκτων. Εδώ πέρα είχαμε ένα εργαστήριο και μετρούσαν τις αποδόσεις. Αυτό λοιπόν κληρονομήσαμε. Κληρονομήσαμε αυτή την αγάπη για την τεχνολογία και την αγάπη για την καινοτομία. 1976. Από εκεί και πέρα πήραμε λοιπόν αυτό το DNA και προσαρμόσαμε το δικό μας. Εδώ πέρα θα είναι η μηχανική μου, τα γραφεία, με στις οποίους συζητάμε αυτές τις νέες ιδέες που λέμε, τις οποίες θα εξελίξουμε την εταιρεία ακόμα περισσότερο. Νέα προϊόντα. Όπως λέμε, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το παρόν. Εμείς συνέχεια σχεδιάζουμε και βλέπουμε μπροστά. Δεν μπορώ να σταματήσω εδώ πέρα. Όποτε θα ξανάρθεις, θα βλέπεις καινούργια πράγματα. Τέλεια. Αυτό το υπόσχομαι. Εδώ είμαστε στον καινούριο χώρο. Στη γραμμή που φτιάχνει ο προφητής, ο οποίος είναι η καρδιά του συλλέκτη. Ο προφητής είναι που τραβάει την ηλιακή ενέργεια, τη μετατρέπει σε θερμική και τη μεταφέρει στο νερό. Είναι και αυτή αυτόματη. Η συγκόλληση των σωλήνων γίνεται αυτόματα, είναι διπλής θέσης. Είναι από εκεί, Ακριβώς. Ναι. Θα το δούμε σε λίγο. Μετά είναι το τεστ. 100% πάλι γίνεται το τεστ της άρπας, ας το πούμε έτσι, που ναι. Είναι τα risers, είναι οι κάθετοι σωλήνες, είναι που ανεβαίνει το νερό, λόγω θερμότητας έχει
χαμηλότερη πίεση. Το έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε κάνει συγκόλληση των σωλήνων του φαλκού. Θα πάμε να το κολλήσουμε πάνω σε αυτή την επιλεκτική επιφάνεια. Παίρνει την ακτινοβολία και θα τη μεταφέρει στο χαλκό και θα τη μεταφέρει μέσα στο σωλήνα, ο οποίο κυκλοφορεί το κλειστό κύκλωμα του νερού. Όλο αυτό γίνεται και αυτό αυτόματα. Αυτό είναι αυτόματο, δεν μπαίνει χέρι, οπωσδήποτε. Κανονικά είναι και όλα κλειστά. Και ξεκινάει να κολλάει. Αυτή είναι τώρα δέσμη λέιζερ, η οποία λιώνει επιφανειακά το χαλκό μαζί με το αλουμίνιο. Και εκεί δημιουργεί αυτά τα μικρά spots που από εκεί μεταφέρει τη θερμότητα. Εδώ πάλι θέλει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, έτσι ώστε να μην τρυπήσει το σωλήνα και να μην τρυπήσει και την επιλεκτική επιφάνεια. Αν είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είμαστε πιο περήφανοι για αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, αυτή η γραμμή είναι μια αυτόματη γραμμή παραγωγής Select. Είναι από τις ελάχιστες στον κόσμο που είναι fully automated, θα το πω και αγγλικά. Δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι στην κατασκευή του και στην αρμολόγησή του. Ξεκινάει από απλή λαμαρίνα, επίπεδη, το πρώτο στάδιο. Γίνεται αυτόματο στρατζάρισμα, γίνεται αυτή η πλάτη. Που ουσιαστικά βλέπουμε τώρα που μπαίνει πάνω αυτό που είδαμε πριν. Ναι, εδώ είναι το assembly. Αυτή η πλάτη ουσιαστικά γίνεται στο πρώτο στάδιο πριν. Αυτά τα δύο ρομπότ είναι που συνεργάζονται για να κάνουν το assembly. Δηλαδή τη συναρμολόγηση, συγγνώμη. Αυτή είναι η μόνωση. Η μόνωση που μπαίνει στην πλάτη για να μην έχει απώλειες ο απορροφητής. Η καινοτομία αυτού του προϊόντος ποια είναι. Είναι ότι το κλείσιμο γίνεται με μια ειδική πολυουρεθάνη, λέγεται Colofast. Θα μπει σε ένα καλούπι για να ενωθεί το γυαλί με τη λαμαρίνα και να μπορέσει να κλείσει. Αυτό το υλικό γίνεται σε μια ειδική θέση, η οποία έχει σχεδιαστεί. Έχει σχήμα, γι' αυτό μπαίνει και σε καλούπι. Και αυτή η τεχνολογία είδε πρωτοδοκιμάστηκε στην αυτοκινητομηχανία, γιατί να μην το κάνουμε και στα ηλιακά. Ήταν ακόμα πιο δύσκολη η εφαρμογή. Δηλαδή και η εταιρεία από την οποία έχουμε προμηθευόμαστε το υλικό και είναι η μοναδική εταιρεία που μπορεί να το προμηθεύσει, BuySef, μας είχε πει στην αρχή για τις αμφιβολίες της στο ηλιακό, μάλλον στην ηλιοροφή. Είναι μόνο το γυαλί, το οποίο απλά θα ενωθεί με μια λαμαρίνα. Δεν είναι τόσο φοβερό. Εδώ τώρα για να κάνουμε αυτή τη λεπτή λαμαρίνα, το 0,4 χιλιοστά, η οποία είναι διαμορφωμένη, για να μπορέσει να μην έχει κανένα κενό και να μπορέσει να ενωθεί, ήταν ένα project που πραγματικά ακόμα και οι Γερμανοί είχαν τις αμφιβολίες ότι θα γίνει. Να, εδώ μπαίνει το τζάμι, το οποίο γίνεται με βάκουμ, το ρουφάει. Μπαίνει από πάνω η σκάφη, μαζί με τον απορροφητή και τη μόνωση. Ναι. Ουσιαστικά τώρα βγαίνει το τελικό συλλέκτης. Ναι, εδώ είναι το τελικό στάδιο. Ενδιάμεσο στάδιο, χρησιμοποιούμε αυτό το υλικό για να ενώσουμε και τις γωνίες. Ξεκινάει από επίπεδη λαμαρίνα, την οποία τη στρατζάρουμε. Οι γωνίες όμως είναι ανοιχτές. Κάπως πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Πάλι είπαμε, καμία βίδα πρέπει να είναι state of the art. Και μας αρέσει αυτό το design, να μην μπαίνει τίποτα. Τίποτα μη θέλει. Οπότε και αυτή η γωνία κλείνει με αυτό το υλικό. Ειδική πολυρεθάνη ουσιαστικά. Αυτό πάλι είναι ένα προϊόν πατενταρισμένο. Είμαστε μόνοι που το παράγουμε και το έχουμε πατεντάρει στον κόσμο. Ναι. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει πουθενά ανθρώπινο χέρι. Είναι το αποτέλεσμα πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ για να καταλήξουμε εδώ πέρα. Και είναι πραγματικά είναι ομαδική έτσι, δουλειά. Πόσο καιρό είναι αυτό έτοιμο και λειτουργεί? Αυτό είναι λειτουργεί. Λειτουργεί 5-6 μήνες σε full ρυθμούς. Οπωσδήποτε επιδέχονται και άλλες βελτιώσεις. Έτσι δεν σταματάμε. Όπως είπαμε, καινούργιες ιδέες, φρέσκες. Το οποίο ακόμα και αυτό που βλέπουμε τώρα θα το εξελίξουμε. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο κομμάτι του πάνελ αφορά τους ηλιακούς της σειράς Νίος. Ακριβώς. Είναι αυτό το νέο προϊόν που θέλουμε να πλασάρουμε στην ελληνική αγορά. Όπως λέμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, εκτός από το πώς το παράγουμε, είναι και το πώς φαίνεται και το design. Αν το δεις, είναι πραγματικά δεν έχει καμία τέλεια. Εδώ πέρα ακόμα και η γωνία είναι με αυτό το υλικό. Ναι. Επειδή είχαμε φτιάξει αυτή τη γραμμή, μας προσέγγισε μαζί με τον συνεργάτη μου, το Gizeriz Robotics, μας προσέγγισε η Cosmotec Ericsson και μας είπε λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε το πρώτο κλειστό κύκλωμα. Καταφέραμε μετά από 1-1,5 χρόνο πολλή δουλειά. Γιατί πέρα ένα πρωτοπόρο πάλι έτσι, εγχείρημα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο στην Ελλάδα και το όχι, είναι ουσιαστικά ένα case study. Και το θέλανε και εκείνες εταιρείες. Γιατί εκείνες εταιρείες θέλουν να μάθουν όπως και εμείς. Η όλη φάση της υλοποίησης που έχει γίνει εδώ είναι για να υπάρχει άμεσος έλεγχος και άμεση επικοινωνία των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στα ρομπότ και σε όλη τη γραμμή παραγωγής από όπου και αν είναι. Χωρίς καμία καθυστέρηση. Σαν να είσαι ουσιαστικά σαν να είσαι σε ένα virtual κόσμο και απλά ανοίγοντας την εφαρμογή των υπολογιστή, ας πούμε, να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι κάνει το κάθε ρομπότ, πού βρίσκεται, αλλά
σαν να το βλέπεις εκείνη την ώρα να δουλεύει. Τι γίνεται, ναι, υπάρχει αυτός ο αυτοματισμός που λέμε τα ρομπότ. Υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία. Δηλαδή τα ρομπότ σου δίνουν πάρα πολύ πληροφορία. Πώς θα τη συλλέξεις αυτή την πληροφορία? Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες και από αυτό το δίκτυο μπορούμε να τη συλλέξουμε και να την επεξεργαστούμε. Λοιπόν, εκεί έρχεται η ανθρώπινη ευφυΐα στο πλήθος, πώς θα επεξεργαστείς ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών και δεδομένων. Και μπορέσει να τα βάλεις και να εξελίξεις τις γραμμές παραγωγής σου. Να εξελίξεις το προϊόν, να εξελίξεις τις γραμμές. Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτό που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής είναι αυτό που πρέπει και εμείς να παράγουμε. Περιττές κινήσεις που δεν έχει δίνει αξία στο προϊόν, ο άνθρωπος δεν θέλει να το πληρώνει. Εμείς θέλουμε λοιπόν με τη σειρά την πληροφορία να δούμε ποια ακριβώς είναι οι ενέργειες που δίνουν αξία και αυτό το συλλέγουμε τα ρομπότ. Παράδειγμα, υπάρχουν διακοπές στις γραμμές παραγωγής. Αυτές δεν θέλει να τις πληρώνει ο τελικός αναλωτής. Εμένα είναι κόστος για την εταιρεία. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, το έχουμε online κάθε στιγμή. Μπορούμε να παρεύουμε αμέσως, να ελαχιστοποιήσουμε λοιπόν αυτές το χάσιμο χρόνο ουσιαστικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο παραγωγικοί και με πιο σωστό προϊόν. Η ποιότητα του προϊόντος οπωσδήποτε είναι το Α και το Μ. Εκεί δεν το διαπραγματευόμαστε. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε όλη την πληροφορία και τώρα έχουμε πραγματικά online. Τι σημαίνει αυτό επίσης? Μέσα από αυτό το σύστημα μπορούμε να κάνουμε αυτό το λένε να κάνουμε maintenance, predictive maintenance. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνουμε την πληροφορία, μπορεί να διαβάσει λοιπόν και μέσα από AI επεξεργασία όλα τα δεδομένα, να ξέρει πότε θα χρειαστεί το ρομπότ, ας πούμε, παράδειγμα service. Και έτσι να προγραμματίσει την παραγωγή σου, να έχεις τις ελάχιστες σταματήματα για να μπορέσεις να το κάνεις τότε όταν θα μπει, ξέρω, με τη συγκεκριμένη παραγωγή. Τώρα ξεκινάει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και είναι, ο χρόνος μπροστά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Βήμα-βήμα θα ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, θα μας έρχονται καινούργιες ιδέες. Γιατί πραγματικά τώρα που θα έχουμε όλη την πληροφορία μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ωραία. Εδώ βρισκόμαστε στις παλιές εγκαταστάσεις, γι' αυτό είναι ένα παλιό εργοστάσιο. Αλλά καταφέραμε να φτιάξουμε αυτές τις γραμμές μέσα εδώ που είναι σε πολύ μικρό χώρο. Εδώ είναι η κατασκευή του κυλίνδρου του εσωτερικού και του εξωτερικού του ηλιακού θερμιακής δεξαμενής. Είναι δύο μηχανές ηλεκτροσυγκόλησης, οριζόντιας γραφής. Εδώ θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι οι ανοχές. Δηλαδή, η λαμαρίνα δεν μπορεί να έχει καμία ανοχή στις διαστάσεις. Η αυτοματοποίηση είναι πολύ καλή, αλλά και πάρα πολύ δύσκολη. Για να μπορέσουμε λοιπόν για να αυτοματοποιήσουμε όλη αυτή τη γραμμή, γιατί τα ρομπότ δεν μπορούν να διαβάσουν τις διάφορες διαστάσεις, κάνουν κινήσεις με μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, οπότε όλα πρέπει να είναι με πάρα πολύ μικρές ανοχές. Αυτό μου προδιαθέτει και έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια το κάθε προϊόν να είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε αυτή τη τεχνολογία που λέγεται machine learning. Δηλαδή ουσιαστικά εκπαιδεύουμε το ρομπότ. Του λέμε ποια είναι η καλή και ποια είναι η κακή συγκόλληση. Και αυτό ανάλογα βαθμολογεί και μαθαίνει να βελτιώνει τη μέθοδο συγκόλλησής του. Οπότε όσες περισσότερες κολλήσεις κάνει και περισσότερες βαθμολογίες, τόσο καλύτερα γίνεται και η εκμάθησή του. Είναι ένα κομμάτι, ένα τομέας της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, το machine learning. Και εδώ πέρα είμαστε οι πρώτοι που το χρησιμοποιούμε. Όπως βλέπετε, δεν μπαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι εδώ. Είναι ο εσωτερικός κύλινδρος και ο εξωτερικός. Ο εσωτερικός είναι για το ανοιχτό κύκλωμα, δηλαδή εδώ πέρα μέσα είναι το νερό το οποίο κάνουμε τα μπάνια μας. Okay. Και ο εξωτερικός κύλινδρος είναι το jacket, το οποίο είναι ο κύλινδρος ανάμεσα στους δύο περνάει το κλειστό κύκλωμα, δηλαδή το νερό το ζεστό που ζεσταίνεται από το select. Εδώ είναι αυτό που είπα από την αρχή, δηλαδή είναι οι δύο κύλινδροι ο ένας μέσα στον άλλον. Εδώ δημιουργείται το κενό ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους που θα μπει το κλειστό κύκλωμα. Αυτό βέβαια θα πρέπει κάπως να περσαριστεί για να μπορέσει να έρθει να φιλήσει ουσιαστικά η μία δεξαμενή με την άλλη. Αυτό θα γίνει τώρα στην επόμενη μηχανή. Όλα αυτά που φαίνονται απλά δεν είναι καθόλου. Δηλαδή, χάσαμε πάρα πολλές ώρες στο πέδεμα για να μπορέσουμε να το αυτοματοποιήσουμε. Ξεκίνησε από ένα ρομπότ συγκολλητικό και σιγά σιγά αρχίσαμε και το χτίζουμε σιγά σιγά. Αυτό που λέω είναι πάντα και ο αυτοματισμός και όλη η εξέλιξη γίνεται βήμα-βήμα. Δεν ξέρουμε πού μας πάει. Και αφού έχουν κολληθεί, έχουν γίνει όλες τις συγκολλήσεις, μπαίνουν σε αυτή τη γραμμή για να πάνε για το τεστ. Και πάνε για το τεστ μετά μέσα στην πισίνα. Ακριβώς. Ένας προς ένας βέβαια, με υψηλή πίεση, πολύ παραπάνω, 30% πάνω από το μέγιστη λειτουργία, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι εκεί μέσα η πισίνα, αυτό εκεί το πισινάκι. Ναι, εδώ πέρα έρχεται στο δεύτερο κομμάτι,
Εδώ πέρα η δεξαμενή εσωτερική έχει φύγει για μαγιάρισμα, δηλαδή αυτή με επίστρωση που λέμε, η οποία προστατεύει. Και εδώ πέρα είναι το κομμάτι που βάζετε και τη στάμπα πάνω. Ακριβώς. Τυπώνεται. Δεν είναι, όλα τυπώνονται εδώ πέρα. Δεν είναι κανένα με αυτοκόλλητο. Τίποτα αυτοκόλλητο. Πάμε να κλείσουμε στον τελευταίο χώρο που μας υποδέχτηκες. Εντάξει, συγχαρητήρια. Πραγματικά αυτή η ξενάγη σε μένα με έχει αφήσει άφωνο. Με κάνεις πολύ χαρούμενο. Όχι, ξέρεις τι. Είμαι περήφανος για θάβος, λέω. Ενθουσιάζομαι δύσκολα. Ένα τσάκι θέλω να κάνω στον ενθουσιασμό σου. Αν τα κατάφερα, είμαι ικανοποιημένος. Πραγματικά. Και νομίζω ότι κι εσείς όσοι είδατε αυτό το επεισόδιο θα ενθουσιαστήκατε, γιατί αυτό που είδαμε εδώ πέρα σήμερα, πέρα από το τελικό προϊόν, τον ηλιακό θερμοσύφωνα Νίο και τα υπόλοιπα προϊόντα της Καλπάκ, τα οποία θα σας κάνουν τη ζωή καλύτερη, βλέπεις ότι και εδώ μπορείς να έρθεις λίγο έξω από την Αθήνα και να δεις τεχνολογία, να δεις innovation, να δεις πράγματα τα οποία έρχονται και τα υλοποιούν άλλες εταιρείες, πράγματα τα οποία είναι πρωτοπόρα σε όλο τον κόσμο. Ρομπότ, 21 ρομπότ έχετε. Ναι. 21 τώρα. Ρομπότ. Τώρα, ναι, τώρα που μιλάμε, ρε παιδί μου, ναι, πόσο έχουμε σήμερα, 24 Ιούνιου. Θα το σημειώσουμε, παρακαλώ. Ναι, 21 ρομπότ τα οποία έχουν μια πλήρη αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής των ηλιακών θερμοσύφωνων. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Είσαστε σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή. Πραγματικά, καλή συνέχεια. Ήταν ευχαριστήθηκα πραγματικά. Σας ευχαριστώ στο κανάλι, μην ξεχάσετε.